Λοιπόν, το Μέγρο Μαξίμου έκανε τη δική του έρευνα, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση κάποιων προσώπων, κάποιων γαλάζιων στέλεχων. Όμως, δεν φαίνεται ότι το θέμα κλείνει εδώ. Εκρεμεί μια ΕΔΕ, μια έρευνα ανεξάρτητη αρχής, αλλά και η έρευνα της δικαιοσύνης. Είναι μαζί μας η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Έχουμε πολύ ναι. δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο, Κατερίνα, γιατί το Μαξίμου δεν είναι ούτε ελεγκτική αρχή, ούτε προανακριτική αρχή. Όπω είπε και εσύ, γίνεται μία έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα από τρει πλευρέ. Από την αρχή δεδομένων προσ... προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χθες η κυρία Σιμακοπούλου έδωσε το υπόμνημά της. Η αρχή ε, βλέπει ότι διαρροή έχει γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να δει όμως πώς έγινε αυτή η διαρροή. Τι μέτρα είχαν ληφθεί για να μην υπάρχει διαρροή. Ή ήταν επαρκή αυτά τα μέτρα. Προφανώς και εκ του αποτελέσματο φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκή. Και τι ρόλο έπαιξε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος όσον αφορά στη διαρροή. Η αρχή προστασίας δεδομένων προσω προσωπικού χαρακτήρα όμω μπορεί να επιβάλλει μόνο πρόστιμα. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα αναζητούνται και τυχόν ποινικέ ευθύνε. Πριν από λίγε μέρε θυμόμαστε ότι ο προϊστάμενο εγγελία πρωτοδικών Αθηνών, ο κ. Ελευθεριάνο, όταν ήρθε το φως, στο φω τη δημοσιότητα αυτή η υπόθεση, όταν αποκαλύφθηκε, έδωσε εντολή να γίνει προκαταρκτική έρευνα, την οποία την κάνει ο κ. Νούλη και να διερευνήσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινε πράξει όπω η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η παραβίαση Υπηρεσιακού απορρίτου. Ανά, αυτά τα δύο αδικήματα που μα λε, ε, τι αδικήματα είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, τι ποινέ δηλαδή μπορεί Κοίταξε, να υπάρχουν. Κοίταξε, πλημεληματικού φαίνοντα σε πρώτη ματιά. Βεβαίω, μην ξεχνάμε ότι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει και κακουργηματική. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κακουργηματική αν υπάρχει οικονομικό όφελο. Mm. Δεν ξέρουμε εδώ αν υπάρχει οικονομικό όφελο. Προφανώ, εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα με αυτά που βλέπω δεν υπάρχει. Εν έχει αυτός που παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα, έχει υποστεί ηθική ζημία, μεγάλη ηθική ζημία. Αναζητούνται όλα αυτά. Oh, να σου πω τώρα για την έρευνα του κυρίου Νούλη ότι ήδη σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εκλειθεί πρώτοι από το Υπουργείο Εσωτερικών ε, για να δώσουν δηλαδή την εικόνα. Ε, Ποιο τα χειρίζεται αυτά τα δεδομένα, Ποιοι μπορούν να τα πάρουν αυτά τα δεδομένα και ποια μπορούν να πάρουν. Και βεβαίω θα πρέπει να δει και πότε έγινε η διαρροή. Το Μαξίμου λέει ότι έγινε το, 2000, το 2023. Ανάμεσα στι δύο εκλογέ. Ε, το 2023, mm -hmm. λέει το Μάιο ακριβώ. Και ότι η χρήση έγινε το 2024. Πρέπει όμω να το δει αυτό ο εισαγγελέα, αν όντω έτσι είναι. Και Μάλιστα. εδώ ποιο εισαγγελέα επίση θα ψάξει και το ρόλο του κυρίου Θεοδωρόπουλου στην διαρροή αν υπήρξε στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.